Εντάξει, αν δεν υπάρχουν μεγάλες συνεργασίες. Μίλησα εξ αρχής, ενώ ήταν εύκολο να αρχίσω να λέω ότι κανείς καλός δεν υπάρχει πουθενά και μόνο εμείς είμαστε καλοί και να βγάζω ένα χωριστικό λόγο. Είπα εξ αρχής ότι το ποτάμι έχει στο DNA του τη συνεργασία. Πρόσεξε όμως τη συνεργασία όχι για να σωθούν τα κόμματα, όχι για να σωθούν όπως είπα πριν με τους άλλους πολιτικούς, αλλά για να σωθούν, για να σωθεί η χώρα, για να βρούμε λύσεις. Άρα το ποτάμι έχει στο DNA του το διάλογο, έχει στο DNA του τη συνεργασία, θα συνεργαστούμε. Ανταποκρινόμαστε σε συγκεκριμένες προτάσεις, αν θεωρούμε ότι δεν είναι επιβολικού, για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είτε μας φωνάξει η Νέα Δημοκρατία, είτε μας φωνάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, εμείς θα δώσουμε το παρόν και θα έχουμε την άποψή μας. Γιατί έχουμε ανάγκη από λύσεις. Έχω την εκτίμηση όμως ότι τα παλιά κόμματα δεν ενδιαφέρονται για συνεργασίες. Ενδιαφέρονται είτε να τους προσφέρεις ένα δεκανίκι, να τους βοηθάς, να σου πετάξουν μια λιμουζίνα και δύο στην Τουρκία και να πεις και εσύ, α, ο πεινασμένος, τα πήρα και σε βοηθάω. Ενδιαφέρονται γι' αυτό και απ' την άλλη ενδιαφέρονται να θέσουν ένα κομματικό σύστημα, ένα κομματικό μηχανισμό, να θρέψουν διάφορα συμφέροντα. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι είναι εύκολη συνεργασία εφόλης της ίδιας, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με την Νέα Δημοκρατία. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και η ψήφος στο ποτάμι, όταν έρθει η ώρα να δοθεί η ψήφος στο ποτάμι, θα είναι μια ψήφος για να υπάρχει μια κυβερνητική σταθερότητα. Δηλαδή τι, η χώρα δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητο καράβι και ούτε πρέπει να πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Η θέση μας λοιπόν είναι απλή. Έχω τις θέσεις μου. Έχεις τις θέσεις σου, έχει τις θέσεις σου. Έτσι. Πολύ πριν την εκλογική μάχη, ο καθένας πρέπει να τα έχει πει όλα αυτά. Και ανάλογα το εκλογικό αποτέλεσμα, να υπάρχει μια συνεργασία των δύο, των τριών. Ανάλογα με τα ποσοστά, αυτό θα αποφασιστεί. Που θα είναι μια συνεργασία για να επιληθούν τα προβλήματα της χώρας. Και για να κλείσω αυτή τη μικρή συνέντευξη, ένα σχόλιο θα ήθελα σε σχέση με τη σημερινή κυβέρνηση. Πώς αποτιμάτε την πορεία της σε σχέση με όσα έχει πει στον ελληνικό λαό, αλλά και σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχει βάλει και πώς βλέπετε να κινείται σε σχέση με την πορεία της χώρας, εν γέννη. Υπάρχει ελπίδα με λίγα λόγια, αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος. Πέρναγα τώρα εδώ από τα τουριστικά μαγαζιά και βλέπω κάτι παιδικά παιχνίδια που δουλεύουν κλειστά. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κάτι σαν ξεκούριστο παιχνίδι. Δηλαδή κάνει κάποιες παράτερες κινήσεις στο τελευταίο διάστημα που δείχνει ότι έχει χάσει την όποια δυναμική είχε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Γιατί το συμφέρον όλων μας είναι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι μια κυβέρνηση σχεδιασμού που συζητάει, που διαφωνείς, που παλεύει μερικά πράγματα, αλλά που υπάρχει. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό έχει χαθεί, φάνηκε και με τον τελευταίο αναστηματισμό. Είναι απίστευτες οι επιλογές του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Πήρανε ανθρώπους από τα τηλεοπτικά παράθυρα όταν ήταν μεσονύχτη των εκπομπών και είπανε «Α, εσύ θα γίνεις υπουργός». Δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το σκεπτικό τους. Και με μία, αν και δεν θέλω να είμαι πολύ αυστηρός, αλλά με μία αυστηρότητα θα έλεγα ότι είναι και μία προσβολή στις προσπάθειες των πολιτών τόσα χρόνια. Γιατί κάναμε μια υπερπροσπάθεια για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτή την κρίση. Δεν το έχουμε ξεπεράσει. Θέλεις λοιπόν οι κυβερνήτες, οι άνθρωποι που υποτίθεται έχουν την ευθύνη αυτής της υπόθεσης, να αντιλαμβάνονται την προσπάθειά σου και να μην την γελιοποιούν. Να μην επιλέγουν ανθρώπους από τα χρονοδούλαπα της πολιτικής ιστορίας και να λένε «Α, θα πάρω αυτόν τον παλιό επειδή κάποιοι τον αγαπούν σε κάποια περιφέρεια, μήπως θα πάω λίγο καλύτερα». Και τέλος πάντων, να επιστρέψουμε σε μια παλιά αξία των Ελλήνων, που είναι ότι επιλέγω τους άξιους, επιλέγω τους καλύτερους. Νομίζω ότι αυτό η κυβέρνηση το έχει χάσει. Και από την άλλη, βέβαια, έχει μια αντιπολίτευση που νομίζει ότι όλα μπορούν να αποφασιστούν μέσα στη Βουλή. Έτσι. Με ένα νόμο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, με ένα νόμο θα δώσουμε αυξήσεις, με ένα νόμο θα δώσουμε συντάξεις. Σημασία να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Δεν να υπάρχουν νόμοι, είναι να υπάρχουν δουλειές, είναι να υπάρχουν μεροκάματα. Εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Είπα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ξέρεις, είχε βρεθεί ένας καχύποπτος και φώναξε από πλήθος ότι πες μας κάτι σημαντικό για το μνημόνιο. Και τους είπα, υπάρχει κάτι σημαντικότερο από το μνημόνιο. Ξαφνιάστηκε και του είπα ότι αυτό το σημαντικότερο είναι
τη λέξη ελληνική παραγωγή, τη λέξη εξαγωγές, τη λέξη τουρισμός. Η Ελλάδα δεν θα σωθεί εάν δεν στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις. Εάν δεν βελτιώσει το τουρισμό της, εάν δεν αυξήσει την παραγωγή της, εάν δεν κάνει καινοτομία, εάν δεν μείνουν τα ελληνικά μυαλά στη χώρα και δεν φύγουν, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα δεν απειλείται μόνο από οικονομικό έλλειμμα, απειλείται και από έλλειμμα εγκεφάλων. Έτσι. Σπουδάζουμε γιατρούς και τους κερδίζουν κάποιοι άλλοι. Φεύγουν, πάνε στις σκανδιναβικές χώρες, πάνε στις βόρειες χώρες. Αυτό είναι στο ρυθμό που αυτό αυξάνεται μέρα με τη μέρα, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Λοιπόν, η χώρα θα σωθεί εάν οι παραγωγικές δυνάμεις ανασυνταχθούν, υπάρξει καλύτερη παραγωγή, υπάρξει καλύτερος τουρισμός και υπάρξουν στην κεφαλή, ας το επιτραπεί έτσι, της πολιτείας άνθρωποι που ξέρουν τι σημαίνει δουλειά, ξέρουν τι σημαίνει σχέδιο, ξέρουν τι σημαίνει μεροκάματο και αναλάβουν ένα μέρος της ευθύνης.